Εδώ και λίγες ώρες υπήρξε ενημέρωση για επιστροφή στις προπονήσεις στην ΓΑΜΑ Εθνική. Σε τι κατάσταση σας βρίσκει αυτή η απόφαση, κύριε Στούπα, και πώς την κρίνετε? Να πω ότι, εισαγωγικά να πω ότι μιλώ και εκ μέρους των περισσότερων ομάδων του ομίλου. Υπήρξε μια επαφή σήμερα με τις περισσότερες ομάδες, σχεδόν όλες. Κατά συνέπεια, λοιπόν, διερμηνεύω και τη γνώμη των υπολείπων. Να πω λοιπόν ότι εμείς βγάλαμε μια ανακοίνωση πριν από ένα μήνα, ενάμιση, την οποία θα χαρακτήριζα λίγο και προφητική. Έχουμε αναφέρει όλα τα προβλήματα που υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν, πολύ περισσότερα στην πράξη. Και στη συνέχεια νομίζω ότι στην εισαγωγή σου τα είπες όλα. Ό,τι ακριβώς πρόβλημα υπάρχει, νομίζω τα είπες όλα και ίσως εκ του περισσού πρέπει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Πάντως αύριο, και συγγνώμη που σας διακόπτω, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ θα πάρει τις οριστικές αποφάσεις για την κατηγορία. Δεν ξέρω τι ενημέρωση έχετε προς αυτό το θέμα. Καμία. Καμία. Ξέρουμε απλώς ότι θα γίνει η συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Δεν έχουμε καμία επαφή. Δεν έχει συζητηθεί η γνώμη μας σαν σωματεία καθόλου. Είμαστε κι εμείς λοιπόν σε αναμονή να δούμε τι ακριβώς θα βγει από αυτή την συνεδρίαση. Και ακολούθως είμαστε σχεδόν έτοιμοι να βγάλουμε μια ανακοίνωση, αλλά θα περιμένουμε πρώτα την συνεδρίαση και τις αποφάσεις της για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Το επαναλαμβάνω, όχι μόνο σαν Ερακλή Φλαχνών, αλλά σαν όμιλος. Και θέλω να πιστεύω και οι υπόλοιποι όμιλοι να έχουν και θα έχουν την ίδια σχεδόν αντιμετώπιση. Τι λέει λοιπόν ο όμιλός σας, ποια είναι η συζήτηση που κάνατε με τους υπόλοιπους παράγοντες του δικού σας ομίλου? Υπάρχει ο ίδιος προβληματισμός στις περισσότερες ομάδες και διοικήσεις αν θα πρέπει να ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα ή έστω οι προπονήσεις προκαταβολικά και πώς να συνεχιστεί η κατάσταση? Ο όμιλός μας, καταρχήν, σας λέω ότι υπάρχει μια ομοφωνία αυτή τη στιγμή. Να πω ότι, όπως είδατε, το βόλεϊ σταμάτησε εκτός από την Α1 να έχει δραστηριότητα στην επόμενη χρονιά και είδα την UEFA να σταματάει το UEFA Champions League, το Youth League. Δηλαδή, ομάδες που συμμετέχουν, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Bayern, δεν θα γίνει. Άρα βλέπεις τις προϋποθέσεις και ανάλογα κοιτάζεις αν μπορεί να γίνει. Η δική μας θέση λοιπόν, τόσο σαν ομάδα όσο και πιστεύω σαν όμιλος και πιστεύω και σαν γενικά ΓΑΜΑ Εθνική, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία, νομίζω ότι αυτό το πρωτάθλημα δεν μπορεί να αρχίσει, δεν μπορεί να συνεχιστεί και νομίζω ότι δεν μπορεί να τελειώσει. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Πόσο εύκολη λοιπόν είναι η επιστροφή μετά από 4 μήνες απραξίας και τι διάστημα θα χρειαστεί για να επανέλθουν οι ποδοσφαιριστές? Βέβαια, οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές θέλουν να επιστρέψουν σε αγωνιστική δραστηριότητα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Βέβαια, για να ξεκινήσουν οι προπονήσεις μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα απραξίας θα χρειαστούν εξετάσεις, θα χρειαστούν εργομετρικά, πέρα από τα τεστ και όλα τα υπόλοιπα. Και καλά οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές θέλουν να ξεκινήσουν και καλά κάνουν και θέλουν να ξεκινήσουν. Ποιος θα επομιστεί όμως την οικονομική ευθύνη όταν ζούμε σε μια χώρα με πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που πολλές επιχειρήσεις είναι κλειστές και πολλοί παράγοντες έχουν μια επιχείρηση που η επιχείρησή τους είναι κλειστή και πώς αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το πρωτάθλημα που είναι ουσιαστικά ερασιτεχνικό να μπορέσουν να εξασφαλίσουν χρήματα για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις σε ποδοσφαιριστές, σε προπονητές και σε αυτό το πρωτάθλημα και την κατηγορία αν συνεχιστεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να πεις πρόσωπός μας. Τα λες όλα και τοποθετήσει. Δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση και συμφωνούμε απόλυτα με αυτό. Μπορείς να πεις άνετα επίσημος εκπρόσωπος μας απέναντι στους φορείς. Όλα αυτά τα προβλήματα που ανέφερες είναι πράγματα που μας ταλανίζουν στην καθημερινότητα. Είναι πάρα πολλά αυτά που είπαμε, που λέμε, αυτά που είπες και εσύ προηγουμένως και θεωρούμε αδύνατη την εξαγωγή
του πρωταθλήματος. Να αναφέρω τώρα λεπτομέρειες σύν αυτά που είπες, είναι πάρα πολλές. Και είναι εκ του περισσού, φαντάζομαι, γιατί τι πρέπει να γίνει, δηλαδή, αύριο θα ξεκινήσουν οι ομάδες και θα βρέξει χιλιάρικα. Όπως είπες και εσύ, οι ομάδες ερασιτεχνικές βασίζονται βασικά στις διοικήσεις και σε ένα μέρος παραγωγικού χρήματος που είναι εισιτήρια, που δεν υπάρχουν, χορηγίες διαφημίσεις, που αυτή τη στιγμή με μια κλειστή οικονομία δεν μπορεί να βρεθεί ούτε ένα ευρώ. Αν θυμάστε καλά, η δική μας ομάδα το παρελθόν το καλοκαίρι, που η οικονομία ήταν ανοιχτή, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές και είπαμε ότι πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά αν θα πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής. Πόσο μάλλον τώρα που, όπως βλέπετε, δεν κινείται φύλο, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και τα επιμέρους προβλήματα των ομάδων, των προέδρων, των διοικητικών συμβουλίων θα είναι τεράστια στην πράξη. Αντιληφθείτε ότι υπάρχουν παιδιά που είναι από άλλα μέρη, πρέπει να μεταφέρεις, να βρεις ενοικία, να βρεις σπίτια, να σου αρρωστήσουν και ξέρεις κάποια στιγμή να ψήσεις να κάνεις ανθρώπινα πια και πέρα από το ποδοσφαιρικό. Έχετε ενημέρωση για το τι υγειονομικό πρωτόκολλο θα πρέπει να ακολουθήσετε? Θα υπάρχει επιδότηση για τα τεστ και από πού? Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Αυτό που διάβασα στο ΦΕΚ ουσιαστικά είναι πρωτόκολλο Super League. Δεν ζητάνε από εμάς να ακολουθήσουμε τουλάχιστον με αυτό που διάβασα εγώ. Δεν ξέρω αύριο εάν θα διευκρινιστούν κάποια πράγματα που πιστεύω θα διευκρινιστούν ή πρέπει να διευκρινιστούν. Όμως αυτή τη στιγμή το πρωτόκολλο που ισχύει είναι πρωτόκολλο Super League. Που καταλαβαίνετε τι σημαίνει, τι κόστος είναι αυτό κλπ. Παρ' όλα αυτά δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στα τεστ. Δηλαδή λύσαμε το πρόβλημα των τεστ και ξαφνικά λύθηκαν και τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι εδώ, υπάρχουν και προσπαθούμε να προστατεύσουμε την αξιοπιστία μας σαν διοικητικά συμβούλια. Να μπούμε ήδη αύριο να λένε τους πιστολιάσαμε, χρωστάμε, δεν είμαστε συνεπείς σε αυτό που υποσχεθήκαμε. Αυτό που υποσχεθήκαμε το καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ισχύει τώρα. Να σας πω ότι η δική μας η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει χαλάσει 77.000 και τα περισσότερα χρήματα είναι μη δουλευμένα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς λοιπόν, να ζητάμε λεφτά πίσω από τους ποδοσφαιριστές? Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε κόντρα στους ποδοσφαιριστές, ούτε στους προπονητές, ούτε και στους μάνατζερ. Όμως, πολύ θα ήθελα κάποιος να πει στη θέση μας. Εμείς προστατεύουμε το ποδόσφαιρο με τον τρόπο που μπορούμε, την αξιοπιστία μας, την προσωπικότητά μας και δεν θα χαθεί και τίποτα εάν δεν γίνει πρωτάθλημα. Παράλληλα, τοπικά πρωταθλήματα δεν γίνονται. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Κατά συνέπεια λοιπόν, τι προκήρυξη μπορεί να υπάρχει? Θα γίνει ένα πρωτάθλημα στο οποίο θα πέφτει κανείς? Με ποιο κίνητρο λοιπόν θα πρέπει να παίξει μια ομάδα? Γιατί εφόσον δεν θα υπάρξει άνοδος, εκτιμώ εγώ, έτσι, με τα λίγα που ξέρω, δεν θα υπάρξει άνοδος από τις μικρές κατηγορίες, από τις κάτω, τις τοπικές, δεν θα υπάρξει και πτώση. Άρα λοιπόν, γιατί θα γίνει πρωτάθλημα? Για να βγουν δύο ομάδες? Νομίζω ότι είμαστε 137 ομάδες, νομίζω κάτι τέτοιο. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια αδυναμία διεξαγωγής πρωταθλήματος. Για μένα είναι κάθετο, είναι εξ αρχής μια χαμένη υπόθεση και αναμένω με αγωνία και με περιέργεια τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πάντως, ας μην ξεχνάμε... ουσιαστικά τι είναι... Ας μην ξεχνάμε... Ναι, ναι, σας ακούω. Okay. Ουσιαστικά τι είναι η Εκτελεστική Επιτροπή? Είναι η φωνή των σωματείων. Έτσι. Σωστά. Από τα οποία δεν έχει ζητηθεί αυτή τη στιγμή απολύτως καμία θέση. Και κανένας δεν είναι σε θέση να απαντήσει τι θα γίνει με τα έξοδα διαιτησίας, με τα κινήσεων των ομάδων όταν δεν έχουν έσοδα. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα που προέκυψε το τελευταίο χρονικό διάστημα χωρίς να δοθεί κάπου, από κάπου μάλλον απάντηση. Υπήρξε το ενδεχόμενο να τα αναλάβουν οι Δήμοι, να τα αναλάβει η Περιφέρεια. Τα κόστη ίσως είναι μεγάλα και ίσως κανείς δεν παίρνει θέση σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που ζούμε, έτσι? Ακριβώς. Ακριβώς. Ακούω για Δήμους, ακούω για Περιφέρειες και για ποιο λόγο να τον αναλάβω Δήμος και κάθε Δήμος σκέφτεται ξεχωριστά. Κοίτα, θα επιβάλλει στο Δήμο να σου κάνει τα τεστ ή να σου πληρώσει τα εισιτήρια ή τα ταξίδια ή τις διαιτησίες. Νομίζω ότι ξεκίνησε στραβά όλο το πράγμα και συνεχίζει ακόμα πιο στραβά. Εύχομαι, γιατί μιλήσαμε στην ανακοίνωσή μας για μερεμέτια και πασαλήματα, εύχομαι να μην γίνει αυτό πράξη. Και φαντάζομαι, υποθετικά πάντα μιλάμε, δεν μπορούν ερασιτεχνικές ομάδες να παίζουν Τετάρτη Κυριακή για να βγει το χρονοδιάγραμμα και να ολοκληρωθεί ένα πρωτάθλημα όπως μπορεί να ολοκληρωθεί, έτσι? Ασφαλώς. Οι παίκτες είναι ερασιτέχνες, πάρα πολλά παιδιά δουλεύουν
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορείς και να είσαι σίγουρος ότι κάθε Τετάρτη δεν θα μπορούν να σε ακολουθήσουν, όχι με ευθύνη δική τους, και όλες οι ομάδες θα πηγαίνουν με λιγότερη από 11. Παράλληλα, τώρα μου έρχονται ένα-ένα τα πράγματα, μας λένε για προπονήσεις. Εμείς εδώ στην ΕΠΗ έχουμε lockdown. Οι προπονήσεις δικές μας της ομάδας είναι 6 ώρα το απόγευμα. Φαντάζεστε να έρχονται τα περιπολικά στις 6 ώρα για να μας μαζεύουν από το γήπεδο γιατί παραβιάζουν το ωράριο. Είναι ένα σωρό προβλήματα δηλαδή, τα οποία λέμε ότι λειτουργούν σωρευτικά, λειτουργούν αθρηστικά, δεν είναι το καθένα μόνο. Είναι η πραγματικότητα αυτή που κατά τη γνώμη μας δεν αφήνει να διεξάγει ένα πρωτάθλημα. Να πω και κάτι άλλο. Είμαι σίγουρος ότι θα αναβληθούν παιχνίδια. Θα υπάρξουν κρούσματα, έτσι, μες στην κοινωνία είμαστε. Θα αναβληθούν παιχνίδια. Θα αλλάξει το πρόγραμμα και ούτε τον Ιωάννη θα έχει τελειώσει ποτέ. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν να έχουμε μια θέση τέτοια που δεν είναι αρνητική, δεν είναι στήρα, είναι η απεικόνηση πραγματικότητας. Ούτε προσπαθούμε να γλιτώσουμε χρήματα, ούτε κανένας μας έβαλε εδώ πέρα με το ζόρι, όμως προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς, αξιόπιστοι και να μπορούμε να εξάγουμε ένα πρωτάθλημα όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα δεν μπορεί. Είναι και προσωπική άποψη, δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν μπορεί να τελειώσει. Επειδή είστε έμπειρος παράγοντας, κύριε Στούπα, είστε υπέρ της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών και του ελληνικού ποδοσφαίρου, ώστε να αλλάξει και η μορφή της συγκεκριμένης κατηγορίας της ΓΑΜΑ Εθνικής? Ασφαλώς. Το έχω δηλώσει από ετών ότι θα έπρεπε να υπάρχουν δύο όμιλοι Β' Εθνικής, πέστε και όπως θέλετε, Super League 2, και να μην υπάρχει καθόλου ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, εξεκέλευτη θέση. Νομίζω ότι αυτό το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπως εξελίχθηκε, ξεκίνησε από 48 ομάδες, έγιναν 70, 90, 140 και το χρόνο μπορεί να είναι και 250. Δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι. Εγώ πιστεύω πάντα στις δύο επαγγελματικές κατηγορίες και σε μια, από το τοπικό να ανεβαίνουν με μπαράζ ομάδες στη Β' Εθνική. Δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δημιουργεί χρέη, δημιουργεί υποχρεώσεις, πολλές φορές που δεν μπορείς να τις καταφέρεις να τις βάλεις σε πέρας. Ας περιμένουμε λοιπόν αύριο τις αποφάσεις και τις εξελίξεις που θα υπάρχουν και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είναι η διοργανώτρια αρχή και του δικού σας πρωταθλήματος και μακάρι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, γιατί ο προβληματισμός είναι έντονος από όλους σας, από όλες τις ομάδες για την κατηγορία, μια και ζούμε σε μια πολύ δύσκολη υγειονομική περίοδο για τη χώρα μας και για ολόκληρο τον πλανήτη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Το μόνο που θα ήθελα να δείξω, μια και μας δίνεται η ευκαιρία, είναι για αυτή την περιβόητη επιχορήγηση που πήραν οι ομάδες. Ιδίως οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής με τα τεράστια χρέη, με την βασικότητα που έχουν, που μας τσουβάλιασαν όλους, να πω έτσι, να το πω λίγο λαϊκά, ότι τσουβάλιασαν όλες οι ομάδες και πήραν από 2.500 ευρώ για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε ένα τεράστιο πηγάδι, θα το έλεγα, που πρέπει να βάλεις χρήματα. Εμείς ευχαριστήσαμε και τον Υπουργό και την Γενική Γραμματεία, αλλά νομίζω η κατανομή θα πρέπει να γίνεται διαφορετικά και με εξομαλυμένες εξορθολογισμούς των δαπανών. Μάλιστα. Ας ακουστεί και αυτή η άποψη και ας τη λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι αρμόδιοι. Να είστε καλά, κύριε Στούπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο το οποίο εκπροσωπείται με την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.